Πρώτον, επιετήσεις διαμαρτυρία τα τείχων ΤΑΦΚΑΠΑ γραμμένης, συγκητής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, τα τείχων κοινότητας γραμμένης προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μέρα Κωνσταντίνου, κοινοποίηση στο Δήμαρχο Μακρακόμης κ. Ευγενείο Θήμιο. Διαμαρτυρία τα τείχων γραμμένης σχετικά με την τιμολόγηση του νερού ίδρυψης, κ. Πρόεδρε. Με την παρούσα αίτησή μας ζητούμε όπως εισαχθεί ως θέμα στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η διαμαρτυρία μας και η. Το Δημοτικό Συμβουλίο να εξηγήσει την επιτυχία στα 45 λεπτά. Ο κόμπος έχει φτάσει στο φταίνι. Τι θέλει η Δημοτική Αρχή, να πούνε κάτι και ξεραμένοι στο νερό νεράκι, τη στιγμή που όλοι οι μισθοί και οι συντάξει δέχονται συνεχεί μειώσει. Η ενεργεία χτυπά στο κόκκινο και ο κόσμο εγκαταλείπει τα χωριά. Ο Δήμαρχο βρήκε ευκαιρία για αυξήσει. Αντί κύριε Δήμαρχε να κάνετε ενέργειες όπως το έχουμε ζητήσει όλοι οι κάτοικοι του χωριού με υπογραφές μας και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν κάνει χρήση της ΣΑΤΑ τόσα χρόνια για τη μεταφορά νερού, δεν κάνετε τίποτα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Γραμμένης να επιβαρύνονται με ένα υψηλό κόστος το μεγαλύτερο σε όλα τα χωριά του Δήμου. Ως εκ τούτου, όλοι οι κάτοικοι της Γραμμένης θα σταθούμε ενάντια σε αυτή την κατοίκη του Δημάρχου που έχει βαλθεί να εξοδώσει με τέτοιου είδου μέτρα το χωριό μας και τα άλλα χωριά στα οποία επέβαλε αυτή την παράνομη τιμολογιακή πολιτική. Μαζεύοντας υπογραφές διαμαρτυρίες. Όλοι μαζί μπορούμε. Υπάρχει λίστα από 44 υπογραφούντες. Κύριε Δήμαρχε, μία ενημέρωση για το θέμα. Μισό λεπτό. Κάτι για παραγγελματία. Πάμε στα παραγγελματία. Καταρχήν θεωρώ ότι κανένα δήμαρχο δεν θέλει να εξουσιώσει κανέναν έτσι και δεν βάλετε να μην κάνει τόσο. Τα εξουσιώνα βαθμό οι κάτοικοι τη Γραμμένη έχουν δείξει τιμή. Δεν είναι χαμηλή, όμω στην προσπάθειά μα να προσεγγίσουμε την ανταποκριτικότητα εκεί έφτανε και υψηλότερα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να γίνονται πολλά πράγματα. Αν υπάρχουν κάποια λάθη, να τα ελέγξουμε στου λογαριασμού, αν κάτι αντίστοιχο που κάναμε δηλαδή και με τη διαμαρτυρία των κατοίκων τη Μακραγόνη. Θα ελέγξουμε και να το δούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Κάποιος συνάδελφος. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ναι, κύριε Συνάδελφο. Δεν είναι μόνο η τιμολόγηση του νερού. Είναι και η ποιότητα. Έχουμε το αναφέρει εδώ πάρα πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να πούμε κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευρά σκληρότητα για να το καταναλώνουν οι άνθρωποι. Αρκεί να επισκεφθεί ένα νοικοκυριό και από τα ίδια υγιεινής, κάθε νοικοκυριό θα καταλάβει την ποιότητα του νερού που βγάζει αυτό το συγκεκριμένο χωριό. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει στο πρόγραμμα η έλευση ενός άλλου τύπου νερού σε αυτό το χωριό. Τώρα στο τιμολογιακό, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με 40 λεπτά, 45 λεπτά από το τιμικό, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Συράφου. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Δημαρχέ. Να συμπληρώσω κάτι για την διαβολή και άλλη παράγοντα του κ. Στράφου. Επειδή έχουμε καταθέσει και πρόταση του ΕΠΕΡΑ και επειδή θα γίνει και αλλαγή στο δίκτυο, έχουμε ήδη σε εξέλιξη μια μελέτη για την υδροδότηση τη Μακραγόμη και τη Μακραγόμη, α πούμε. Θα πρέπει και για τη Γραμμένη να βρεθεί μια λύση. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι από το συγκεκριμένο νερό ή θα είναι από κάποιο άλλο. Πάντω προ αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και ουσιαστικά έχουμε τα βήματα. Να σα ευχαριστήσουμε. Να παρακαλέσουμε και του συνάδελφου και του συναδέλφου να ενημερώσουμε τον κόσμο πω υπάρχει αυτή η πρόθεση τη Δημοτική Αρχή. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Δημαρχή. Σε ευχαριστώ για την συνάντηση. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων έως του ποσού των 7.219,36 ευρώ πρέπει να εκλέξουμε αυτή τη στιγμή εκτός του εποφαινομένου, ο οποίος να εξαιρεθεί από τη λίστα. Ευχαριστώ. Κύριε ερμηνεύοντας το ψήφισμα τις υπογραφές των συναδέλφων προηγουμένως και να το ξανατώ λίγο και να με βοηθήσετε κύριε Δικέ Γραμματέα, από τη στιγμή που
θέλουν να εξαιρεθούν και ζητάνε και υπογράφηκε και κατατέθηκε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαδικασία οι συνάδελφοι και ούτως ή άλλως, κύριε Κυριακή, βοηθήστε με λίγο. Όποιος είπε, αν εκλεγεί, επαναλαμβάνεται, ή περιμένουμε την παρέμβαση και την απολογή. Τώρα, κύριε Παπαδόλου, εδώ υπάρχει παρέμβαση. Μπορούμε να διαβάσουμε μόνο για. Επιτρέψτε μου λίγο. Επιτρέψτε μου. Κύριε Παπαδόλου, θέλω τη συγκεκριμένη παράγραφο του κειμένου των Δημοτικών Συμβούλων να διαβαστεί σε αυτό το σημείο, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάτι για το συγκεκριμένο, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποιο θέμα στη λήψη της απόφασης κατά τη σύνταξή της απόφασης. Θέλω, το έχετε και κύριε, εδώ. Βοηθήστε με κειμένα. Λοιπόν, οι υπογράφοντες, Δημοτικοί Σύμβουλοι Μίζωνος και Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης και οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης και της Συμπολίτευσης, υπάρχει και πιθανό. Από σήμερα 30/18 είναι μια ψήφη, από σήμερα, από σήμερα 30/18 είναι μια ψήφιση στον προϋπολογισμό του Δήμου Μακρακόμης για το έτος 2018. Καταψηφίζομαι αυτόν και απέχουμε συνειδητά στο εξής, από όλα τα θεσμικά όργανα του Δήμου. Και συγκεκριμένα. Και απέχουμε. Και απέχουμε συνειδητά στο εξής, από όλα τα θεσμικά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Παραλαβής Έργων και Προμηθειών, τις σχολικές επιτροπές και όπου αλλού συμμετέχουμε ως έσχατο πολιτικό μέτρο πίεσης και τα υπόλοιπα όπως γράφουν στην αίτησή τους οι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει παρέτηση από εκεί. Από εκεί είναι παρέτηση. Πρέπει να δοθεί ερμηνεία πάνω. Από εκεί. Δεν συμμετέχουν. Αναπληρωματικά μένει. Είναι απέξω και φέτο. Αναπληρωματικά μένει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, να κλείσουμε λίγο τα. Είναι το θέμα, η ερμηνεία. Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν πρόκειται να αναβάλω το θέμα, κύριε Απέχουμε. Απέχουν για το 2018, καταλάβετε, σας λένε. Μην του κουράζεστε. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που επιμβαίνω, έτσι. Όταν σου λέει απέχω, του λέει 2018. Φεύγω, απέχω και συνειδητοποιώ. Απέχω από τα δεσμικά όργανα. Εάν παρετούνταν, είχες δίκιο σε αυτό που λες, ότι θα έπρεπε να αναλάβουν τα αναπληρωματικά μέλη που έρχονταν πίσω. Θα έπρεπε να είναι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ πέρα από αύριο. Όχι, δεν είναι σκόμενοι, αυτό έκανε. Σύμφωνα με αυτό έχει ο κοντεκτερός, κακώς ακούστηκε. Δεν έπρεπε να μιλήσει. Μα αυτό σας είπα εγώ την αρχή. Γιατί ήταν εδώ όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που παρακολουθούν. Δεν είχε από κοινού και οι 14, αυτό το κείμενο το ερμηνεύουμε έτσι. Σύμφωνοι. Διεθνώντας μία επιφύλαξη. Εάν οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο μέλλον. Τι σημαίνει η αποχή στο διοικητικό διοίκητο, αυτό που προσπαθώ να καταλάβω. Θα σας πω, εγώ πήγα και στο Δημαρχείο πριν και για τα δύο θέματα. Εκτός του προφόρου. Το πρώτο είναι, ή ερμηνεύουμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα έτσι, και βάζουμε τους υπόλοιπους 16 συν τον κύριο Μαγουλάκη και τον κύριο Πάσουλα που δεν υπογράφουν αυτό το έγγραφο, ή κάνουμε την κλήρωση με όλους τους δημοτικούς συμβούλους εκτός του Προέδρου και αν θέλουν παρετούνται άλλοι. Τι παρετούνται, ρε παιδί. Και θα σα κάνει πάλι ένα προφέ. Φτιάξτε εδώ να κάνετε ένα προφέ. Εγώ το πρώτο έτσι. Συγγνώμη, είπα ήδη. Συγγνώμη, είπα ήδη.
δεν θα συμμετέχει στην επιτροπή. Να παίξει στην επιτροπή. Και αν ο μεταβατικός είναι πάλι από τα πόδια, δεν συμμετέχει. Και στα δύο. Όταν απέχει δεν συμμετέχει και εγώ. Δεν το παρέχει. Εάν το πάρε, εάν το πάρε, τακτική και να πληρωματική θα έρθει 16, από τους 16 θα κάνουν. Και να πούμε ότι η πληρωτή θα με τους 16 είναι πολύ πόσο όλους. Πρέπει να το πούσε και μην νομίζω. Το μέλλον του ζωπέμου. Γιατί δεν τα αφαιρέσει τα πράγματα. Άμα είναι κάποιος ο οποίος είναι εκτός, πάμε στο επόμενο.
Συμφωνούμε οι παρελθόντες, συνάδελφε. Ομόφωνα επί των παρελθόμενων. Τέτοιο πρακτική άσκηση μαθητείας ο ΑΕΠ, ο κύριος Δήμαρχος. Είναι πρακτική άσκηση που δεν το μεταφέρει. Είναι όπως εσάς τους εκδόσεις, ναι. Υπάρχει δικαίωμα από κάποιους κρίσεις προάλλου που σπουδάζουν σε σχολές μαθητείας, στο Γιώργο Ραπτική, στο Δήμο. Έχουμε βεβαίως την εξαιρετική. Συμφωνούμε, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα είναι το παρελθόμενο. Μέρος. Μέρος. Κάτι βεβαίως και νομίζει το πιστεύει. Δέκα. Έγκριση πρώτων ανεκαλωτικού πίνακα του έργου από κατάσταση σημειών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Μακρακόβης, ο κύριος Δήμαρχος. Προσέγγιση. Κάποιος συνάδελφος. Ομόφωνα είναι το παρελθόμενο, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα είναι το παρελθόμενο, κύριε Δικέ Γραμματέα. Θέμα 11. Κάνω την ανάγνωση. Έγκριση πρωτοκόλλων αριστικής παραγραφής εργασιών. 1. Αποκομιδή προϊόντων εξκαφής στην ΤΑΦ ΚΑΜΑ Τσούκρας. Εργασίες για απόφραξη δικτύων αποχέτευσης ΔΕΛΤΑ Ε 5000. Εργασίες για απόφραξη δικτύων αποχέτευσης ΔΕΛΤΑ Ε Μαντρακόμης. 4. Συντήρηση αδερφικών υδρευτικών γεωτρήσεων ΔΕΛΤΑ Ε 5000. Αλλαγή λαμπτήρων οδικού δικτύου Δήμου και όλους τους οικισμούς των ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑ με ειδικό καλαθοφόρο. 6. Δαπάνες για μικροβιολογική ανάλυση νερού. 7. Έλεγχος και ρυθμίσεις χλωρίου στο πόσιμο νερό σε δεξαμενές και δίκτυα ύδρευσης. Είναι 7 πρωτόκολλα οριστικής παραγραφής, θα εισηγείται ο κύριος Δήμαρχος. Για όλα. Κάποιος συνάδελφος, κάποια απορία. Συμφωνούμε, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα επί των παρελθόμενων, κύριε Ειδική Γραμματέα. 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραγραφής του έργου. Κατασκευή παροχών αποχέτευσης του Δήμου Μακρακόμης. Ο κύριος Δήμαρχος. Και αυτό είναι πρωτόκολλο οριστικής παραγραφής. Ούτε του το διάβασε η Πρόεδρε. Κατασκευή παροχών αποχέτευσης. Ήταν ένα έργο που είχε δημοπρατηθεί με προηγουμένου έργου μεταχειριστών και υπάρχει μια έκδοση. Ναι, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κάποιος συνάδελφος, κάποια απορία. Σπεθιάτος δεν είναι αυτό. Ναι. Ομόφωνα είναι το παρελθόμενο, κύριε Δικαίου Ραμπέα. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραγραφής το 13 του έργου κατασκευή αποχαιρετικού δικτύου περιοχής Κουφοδέντρων, ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑ Σπεθιάτος. Για το χρόνιο πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, για τα Κουφόδεντρα, το πρωτόκολλο οριστικής παραγραφής. Σήμερα σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο χρόνο εκεί ισορρίζεται στου 15 μήνε, η βεβαίωση περιέβαση και η αντιπεράτηση του έργου έγινε 23/8/16 που δεν είναι η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστική παραγραφή. Κάποιο συνάδελφο απορία για τα. Υπάρχουν αντίστοιχε υπογραφέ εδώ που πάνε. Ομόφωνα και το παρελθόμενο, κύριε Γερμανέα. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστική παραγραφή του έργου. Κατασκευή πτυχίου αντιστήριξη στην ΤΑΦΚΑ Πολιτιστιά, ο κύριο Δήμαρχο. Και αυτό είναι πρωτόκολλο οριστική παραγραφή και αφορά την κατασκευή πτυχίου αντιστήριξη στην Πολιτιστιά. Στην Πολιτιστιά. Κάποιο συνάδελφο. Ομόφωνα επί των παρελθόμενων, κύριε Δικέ Γραμματέα. Έγκριση πρωτοκόλλου το 15. Οριστική παραγραφή του έργου. Συμπληρωματικέ εργασίε στο στέγαστρο του κυβέρνου Σπερτιάδα, ο κύριο Δήμαρχο. Γι' αυτό το λόγο που οριστικέ παραλαβέ είναι και αφορά τι συμπληρωματικέ εργασίε του στέγαστρου του κυβέρνου τη Τουρκία που πληρώνουν να πάρει άδεια. Κάποιο συνάδελφο. Στέγαστρο. Πρώτο δίκαιο το συγκεκριμένο έργο. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφε. Ομόφωνα, κύριε Δικαίου Ραμπέρα. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευση με κατασκευή νέου σταθμού βάση ΟΤΕ στον οικισμό ΤΑΦΚΑ Ασβεστίου, ο κύριος Σιράχος, το 16. Πέρυσι, με τη εταιρεία ΟΤΕ, αν δεν ξέρω, η διέλευση. Υπάρχει, δεν μπορεί. Άδεια εκτέλεση τη πάση πίσω σε εργασιών για την κατάσταση στην κρίση και αποκατάσταση των προβλημάτων στην παρούσα στιγμή. Ναι, ναι. Έχετε την απόφαση τη Ευρωπαϊκή.
άντρες και ομάδα που γίνεται στο Αρχείο, το θέλει στις εκλογές του Αμαρτία, εμπόλα την τριάμε λίγο εσύ που στριγμισμός βρισκόμαστε στην ιδέα στο Θεάτρο Έψιλον, την άδεια εκτέλεση βάση φύσεω εργασιών για την εγκατάσταση τη και αποκατάσταση ευρωπαϊκών προπόνων στο καλό σα στοιχείο, το περιγραφό του κεφαλαίου και την ισχύ τη άδεια τη που έχει μια άδεια 5 λεπτών από την έναρξη των εργασιών. Λοιπόν, το αίτημα έχει περάσει από την επιτροπή που είναι η ποιότητα ζωή, η οποία προτείνει την ικανοποίηση του αιτήματο και την υπολογίση των κομμάτων διέλευση με κατασκευή του νέου σταθμού βάση στο τέλο των οικισμών ασβεστίου και την υπομονή τη πόλη του. Το συμβούλιο για έγκριση. Υπάρχει μία απόφαση ομόφωνη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συμφωνούμε και οι συνάδελφοι και εμείς. Ομόφωνα εντείνεται για ένα πατέρα. Μετακίνηση το 17 υφιστάμενης προδομής από δημοτικό χώρο. Για το σκέπασμα, για το σκέπασμα. Θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Τέλος, παρακαλώ. Μετακίνηση υφιστάμενης προδομής από δημοτικό χώρο σε δημοτικό χώρο εντός της ΤΑΦ ΚΑΠΑ Παλαιοκάστρου. Ο κύριος συνάδελφος είναι ξαναπολύ στο θέμα που γνωρίζουμε. Το θέμα έχει εξαφάνιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και επανήλθε για να μετακίνηση το δίπλος του θέματος που αφορούσε την παραχώρηση χώρου ενώ αφορά μετακίνηση υφιστάμενης προδομής από δημοτικό χώρο σε δημοτικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει την εισήγηση. Όχι, δεν έχουμε. Συμφωνούμε, κύριε συνάδελφε. Σε πάση περιπτώσει, θα το αναφέρουμε ότι η μεταφορά θα γίνει με την επίκληση τη τεχνητή υπηρεσία με έξοδα του υπουργού του ανθρώπου, ο οποίο. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε. Ομόφωνα οι 14 παρευρισκόμενοι. Κύριε Δικαίρα Ματέα. 18. Έγκριση ανατροπής, αναλήψεων, υποχρεώσεων, παύλα, αποδέσμευση πιστώσεων, ο κύριος Δήμαρχος. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την οικονομική υπηρεσία και με κάθε χρόνο που ψηφίζουμε. Είναι έγκριση ανατροπής, αναλήψεων, υποχρεώσεων. Κατά τα άλλα, εξήγηση. Κωδικός αριθμός 064-21-001 Οδηγορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ερετών 3.000 ευρώ όργανο απόφαση Δημοτικό Συμβούλιο. 00-65-35 χορηγήσει από Υπουργού Συλλόγου και Σωματεία 10.800 ευρώ Δημοτικό Συμβούλιο. 00-67-34 χορηγήσει από Υπουργού Συλλόγου και Σωματεία 9.750 Δημοτικό Συμβούλιο. 00-67-33-002 Οικονομική ενίσχυση απόλυτων πολιτών 2.002 ευρώ Δημοτικό Συμβούλιο. 00-61-24 έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων άρθρο 140 παράγραφος 4 κωδικός 26-85-99 5.100 ευρώ όργανο απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα κύριε συνάδελφε, επί των παρευρισκομένων 14.